Η σοβιετική εξουσία και ο Στάλιν εξέφρασαν και υπηρέτησαν τα συμφέροντα των εκατομμυρίων της εργατικής τάξης και της φτωχής αγροτιάς. Η γιγάντια συμβολή της Σοβιετικής Ένωσης στη νίκη κατά της Γερμανίας και των συμμάχων της επιτεύχθηκε χάρη στην εργατική σοβιετική εξουσία, στα πλεονεκτήματα που προσφέρει η κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής και ο κεντρικός σχεδιασμός της οικονομίας, στον πρωταγωνιστικό ρόλο του λαού με ηγέτητα την εργατική τάξη, στο ρόλο του Κομμουνιστικού Κόμματος ως επαναστατικής εργατικής πρωτοπορίας. Ο Στάλιν εμφανίζεται ως εγκληματική προσωπικότητα. Ο αντικομουνισμός έχει ως κύρια αιχμή τον Στάλιν, γιατί την περίοδο που αυτός ήταν στην ηγεσία του Κουκουσέ, πραγματοποιήθηκε η ολοκληρωτική κατάργηση των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής. Με την κατάργηση της εκμετάλλευσης της μισθωτής εργασίας, διαμορφώθηκαν οι βάσεις για το νέο κοινωνικό σύστημα. Με επιχειρήματα όπως «Ο Στάλιν έσφαξε κόσμο, ήταν αιμοσταγής» και άλλα, επιχειρείται η σπήλωση της ταξικής πάλης των εργαζομένων που υπεράσπιζαν τον σοσιαλισμό, ιδιαίτερα εκείνη την περίοδο, ενάντια στην υπονόμευση που έκαναν οι καπιταλιστές και τα στηρίγματά τους. Αυτό που η Ευρωπαϊκή Ένωση ονομάζει ως εγκλήματα του σοσιαλισμού, ως ολοκληρωτισμό και σταλινισμό, είναι ότι για πρώτη φορά στην ιστορία η εργατική τάξη πήρε την εξουσία από την αστική τάξη, κοινωνικοποίησε τις μεγάλες επιχειρήσεις οργάνωσε την κολεκτιβοποίηση της αγροτικής παραγωγής, υπερασπίστηκε τη λαϊκή εξουσία, το σοσιαλισμό, τιμώρησε τους φασίστες και τους συνεργάτες τους. Υπερασπίστηκε το ψωμί του λαού, που το κρατούσαν οι πλούσιοι αγρότες, οι κουλάκοι.